Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου. Η κλεψίδρα τελειώνει. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν στριμώξει πολύ δυνατά οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο. Και όπως ομολόγησε ο Γιάννης Βαρουφάκης, σε δύο εβδομάδες τελειώνει εντελώς το ρευστό. Δηλαδή, σε δύο εβδομάδες στραγγίζουμε. Εμάς μας αρέσει να βλέπουμε τα πράγματα όμως από την αισιόδοξη πλευρά. Και ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι σε αυτές τις κρίσιμες δύο εβδομάδες, μιλάμε για 15 μέρες, θα έχει βρεθεί επιτέλους λύση. Και λύση σημαίνει μια συμφωνία που θα ανοίξει στη συνέχεια το δρόμο για να υπάρξει μια μεγαλύτερη συμφωνία τον Ιούνιο για να μπορέσει η χώρα να βαδίσει με δύσκολα ανηφορικά βήματα προς τα πάνω όμως στο εθνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό της μέλλον. Τώρα, για να καταλάβουμε όλοι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, θα σας πω μόνο ένα νούμερο. Μπορώ, αν θέλετε, να σας δώσω και άλλα νούμερα αναλυτικά, αλλά νομίζω κρατήστε ένα νούμερο. Μέχρι τα τέλη Μαΐου πρέπει το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει σε τόκους για τα χρέη μας, σε μισθούς και συντάξεις, 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά την δόση που δώσαμε, τα 753 εκατομμύρια ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα πράγματα έχουν, όπως σας είπα στο χθεσινό μας ακριβές ρεπορτάζ, δηλαδή ότι πρόκειται για χρήματα τα οποία είχαν κλειδωθεί σε ειδικό κωδικό ως κουμπαράς για την πληρωμή της συνεισφοράς της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έγινε συνεννόηση, ξεκλειδώθηκαν τα χρήματα, δόθηκαν στην Ελλάδα και η Ελλάδα με την σειρά της τα επέστρεψε οριστικά και τελεσίδικα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να πληρωθεί η επίμαχη δόση. Περάσαμε και αυτόν τον κάβο, αλλά η τρικυμία παραμένει γύρω μας. Κατά τα άλλα, ανοιχτό παραμένει και σήμερα το μέτωπο κυβέρνησης και Στουρνάρα, και Γιάννη Στουρνάρα. Θα παρατήρησατε όλοι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή, υπόλογος ο Γιάννης Στουρνάρας, και ίσως θα πληροφορηθήκατε, αν όχι σας το λέμε εμείς, τις δηλώσεις που έκανε ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Φίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κρατάω μία ατάκα από τα όσα είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη και αρχιτραπεζίτης και υποψήφιος πρωθυπουργός, δεν γίνεται. Και το είπε για τον Γιάννη Στουρνάρα. Κατά τα άλλα, διαστόματος Νίκου Φίλη πάλι η δήλωση από χθες, η οποία προκαλεί μεγάλο θόρυβο, αλλά και, αν θέλετε, δηλώσεις έντασης ένθεν κακήθεν για το θέμα του προσκυνήματος των λειψάνων της Αγίας Βαρβάρας και την έκθεση σε προσκύνημα του συγκεκριμένου σκηνώματος την Παρασκευή στον Άγιο Σάββα. Ο κύριος Φίλης προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις όταν μίλησε για ειδωλολάτρες και εμπόριο πίστης. Αυτά και πολλά άλλα στο τραπέζι της συζήτησης απόψε. Καλωσορίζω από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ένα νέο αλλά ιδιαίτερα δυναμικό στέλεχος, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Δίπλα του ο κύριος Γιώργος Γιώργαντάς, επίσης από το νέο κοινοβουλευτικό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κιλκής. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Κοντά μας ακόμη για να αποκωδικοποιήσουμε και να ξεκλειδώσουμε τους κωδικούς των εξελίξεων, ιδιαίτερα στον χώρο της οικονομίας και όχι μόνο, Γιώργος Δήμητρο Μανολάκης, δημοσιογράφος, έγκριτος οικονομικός αναλυτής από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Γιώργο, ξεκινάω από σένα. Τι περιμένεις? Τίποτα. Τι θα πει τίποτα, δηλαδή? Τι περιμένω? Περιμένω ότι, καταρχήν, το κλίμα στην Ευρώπη για μας είναι απαξιωτικό πλήρως. Έχουν αρχίσει και μας δουλεύουν ψιλογαζοί οι Ευρωπαίοι, με τελευταίο το σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο αναφέρει ότι υπάρχουν μερικές αμερικανικές εταιρείες και ειδικά η Apple, η οποία έχει μαζέψει γύρω στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ από χρηματικό. Γιατί δεν μπλέτε στην Apple? Η Apple, γιατί δεν πάει να επενδύσει στην Ελλάδα να πάει να αγοράσει το δημοσίο της χρέος? Να σου πω πλάκα-πλάκα, αλλά δεν με βρίσκει αντίθετο. Ούτε εμένα με βρίσκει αντίθετο. Αλλά φαντάζεσαι τώρα, είχε ερωτηθεί πριν από δύο χρόνια. Βέβαια, το Bloomberg μας κάνει πικρό χιούμορ, έτσι. Και μας πικρό χιούμορ. Θα μου άρεσε η ιδέα. 200 δισεκατομμύρια έχει η Apple στα θησαυροφυλάκια της, ρευστό χρήμα. Ρευστό χρήμα. Έτσι, ρευστό χρήμα. Και σου λέει ότι το Bloomberg πηγαίνει στην Ελλάδα. Θα βγάλετε λεφτά. Βέβαια,
το δημοσίευμα αυτό λέει κάτι πολύ έξυπνο, παρά το γεγονός ότι είναι ειρωνικό και πάρα πολύ επικριτικό για εμάς. Λέει ότι καλέστε αυτές τις εταιρείες να τοποθετηθούν στη χώρα σας, να αγοράσετε το δημόσιο χρέος και να τους δώσετε μεγάλες φορολογικές απαλλαγές. Ναι. Δηλαδή, πιο μάγκες είναι οι Ιρλανδοί. Δεν είναι καθόλου άσχημο. Πιο έξυπνοι είναι οι Ολλανδοί. Η κυβέρνηση τι και κάνει. Ιδιαίτερα οι Ιρλανδοί, γιατί η Ιρλανδία είναι μια απομονωμένη γεωγραφικά Βέβαια. Χώρα Βέβαια. Και γεωπολιτικά χώρα. Η Ολλανδία στο κάτω-κάτω είναι κάτω χώρες, είναι κοντά στο κέντρο της Ευρώπης κλπ. Σωστό. Αλλά η Ιρλανδία πέτυχε με λυσόδη τρόπο Έτσι. Μέσα από το μνημόνιο να διατηρήσει και τις μεγάλες φοροαπαλλαγές των μεγάλων Σωστό. Πολυεθνικών και να κρατήσει τις περισσότερες. Πάτησε πόδι και πέτυχε. Βέβαια και η Ιρλανδία είχε ένα διαφορετικό πρόβλημα. Δεν ήταν όμως. Για να μην το στράβω το δίκαιο έτσι. Ήταν πρόβλημα τραπεζών κυρίως εκεί πέρα. Προχθές ο Σόιμπλε, κάντε δημοψήφισμα. Ναι. Τι μας το λέτε. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπεις ότι και οι Ευρωπαίοι σου λέει έχουμε βαρεθεί. Mm-hmm. Οι Ευρωπαίοι τι έχουν κάνει, έχουν λίγο πολύ, νομίζω, οχυρώσει τις χώρες τους, έχουν οχυρώσει το ευρώ. Μας λένε κάντε δημοψήφισμα, πηγαίνετε με τους Ρώσους, υιοθετήστε το ρούβλι. Γιώργο, λες, δεν είναι όπως το 12. Όχι, καμία σχέση με το 12. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ τι πιστεύω ακράδαντα, ότι το 2008, όταν κατέρευσε η Λίμαν, ήταν κάτι ξαφνικό, δεν το περίμενε κανένας. Mm-hmm. Αυτό ήταν ντόμινο. Τώρα η Ελλάδα λένε ότι θα βγει από το ευρώ από το 2010, δηλαδή μιλάμε για 5 χρόνια πια. Mm-hmm. Νομίζω ότι πια η οικονομία έχουν χειρωθεί. Οπότε λες, τους μπαλτίσαμε πια. Προχωρήστε και βλέπουμε. Ο Κύπριος, τι είναι ο Κύπριος. Mm-hmm. Είναι πιο έξυπνος από εμάς ή πιο βλάκας ή θύμα. Ο Ισπανός, τι είναι ο Ισπανός. Πιο έξυπνος από εμάς. Θύμα, τι είναι. Mm-hmm. Ας πούμε, ακούω τους ανθρώπους του Πασόκ να λένε ότι εκβιαστήκαμε. Τι εκβιαστήκατε. Δηλαδή, ο Κύπρος δεν εκβιάστηκε. Mm-hmm. Γιατί τα πάει καλά ο Κύπριος. Ο Ισπανός, ο Πορτογάλος, ο Ιρλανδός, όλοι βγήκανε. Τελευταίοι μένει η Ελλαδίτσα. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο κατά την προσωπική μου άποψη. Φταίει και η προηγούμενη κυβέρνηση πάρα πολύ. Mm-hmm. Όπως επίσης φταίει και ο Παπανδρέου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή τελευταία είναι Σαμαράς και Τσίπρας, με την τακτική και του Σαμαρά και του Τσίπρα, δυστυχώς έχουμε απαξιωθεί πλήρως σαν χώρα. Πριν από λίγες μέρες ήμουν στην Ολλανδία. Mm-hmm. Σκληρή Ολλανδή, σκληρή. Απαξιωτική, απαξιωτική. Το ξέρεις ότι οι Ολλανδοί μεταξύ τους στα τραπέζια τους γκρίζουν τα ποτήρια και λένε πότε θα μας γυρίσει η Ελλάδα τα λεφτά. Αυτό είναι το ανεκδοτό τους. Η πλάκα τους. Αυτό είναι υβριστικό, συκοφαντικό. Βεβαίως και είναι υβριστικό. Και άδικο για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα γυρίζει τα λεφτά που έχει πάρει και μάλιστα με το επιτόκιο και τα λοιπά. Εγώ διαφωνώ. Δεν κλέψαμε κανέναν. Αλλά και ο Ολλανδός πολίτης, και ο Ισπανός, και ο Πορτογάλος, και ο Κύπριος, και ο Ιταλός. Λες ότι έχει καταρρεύσει η εικόνα, λες. Δεν υπάρχει, είμαστε τώρα. Αν σου ζητούσα με βάση την πείρα σου στο οικονομικό ρεπορτάζ να κάνεις μια πρόβλεψη τι θα συμβεί τις επόμενες 2 εβδομάδες. Τι πρόβλεψη θα κάνεις. Η Ευρωπή πια είναι πάρα πολύ σκληρή προς εμάς. Γιατί καταρχήν φαίνεται, mm-hmm. δεν ξέρω για τον κύριο Βαρουφάκη και τα άλλα στελέχη. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Τσίπρας επικοινωνεί σχεδόν μέρα παραμέρα με την κυρία Μέρκελ. Έχουν μια καλή χημεία αναπτύξει και μεταξύ τους. Άριστα, κατά τη γνώμη. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός θέλει συμφωνία. Αυτή την εικόνα έχω εγώ. Ναι, εγώ δεν είμαι ακριβώς της ίδιας άποψης, αν και πριν από μία μισή εβδομάδα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συμφωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή με την έννοια ότι έβγαιναν κάθε μέρα οι υπουργοί και λέγανε πάμε σε δημοψήφισμα, πάμε σε δημοψήφισμα. Τώρα μας λένε οι Ευρωπαίοι κάντε δημοψήφισμα, γιατί δεν κάνετε. Ναι. Μα δηλαδή μας πετάνε πίσω το Γάντι. Mm-hmm. Πριν από μία εβδομάδα ήμουν σίγουρος ότι δεν γίνει καμία συμφωνία. Γιατί δεν πάει στην κυβέρνηση. Ναι. Στην ιδεολογία της, mm-hmm. Σε ό,τι έλεγε προεκλογικά να μην το τηρήσει. Δηλαδή ασφαλιστικό, εργασιακό και νέοι φόροι. Τώρα πάμε στους νέους φόρους. Αυτό είναι δεδομένο, πια δεν πιστεύω να υπάρχει καμία αμφιβολία επί τούτου. Ό,τι έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά με τους νέους φόρους που έπληξε τα μικρά, τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα. Και εγώ δεν θεωρώ ότι κάποιος που έχει ένα αυτοκίνητο εν πάση περιπτώσει 2.000 κυβικών εκατοστών πρέπει να το πετάμε στην πυρά. Ναι. Όταν ο άνθρωπος δούλεψε. Ή ότι είναι πλούσιος. Γιατί δεν κατάλαβα, βέβαια. Άμα μπορεί να το δικαιολογήσει, βέβαια. Σαφέστατα. Δεν είναι. Σαφέστατα. Ούτε λοιπόν. Θεωρώ κάποιος ο οποίος μένει σε ένα διαμέρισμα 150 τετραγωνικών στο Χαλάνδρι. Ότι είναι πλούσιος. Ότι είναι πλούσιος ή εν πάση περιπτώσει. Για βγάλτε μου και τον κύριο Ζαχαριάδη να ξεκινήσουμε, μια και έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα ο Γιώργος, να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση. Κύριε Ζαχαριάδη, πώς βλέπετε αυτές τις δυσίωνες προβλέψεις του συναδέλφου δημοσιογράφου και πού πιστεύετε εσείς ότι θα καθίσει η μπήλια τις επόμενες μέρες? Δηλαδή. Θα έχουμε συμφωνία τελικά τις επόμενες 2 εβδομάδες όπου τα πράγματα γίνονται οριακά από πλευράς ρευστότητος? Δεν συμφωνώ με αυτές τις εκτιμήσεις. Και προφανώς. Προφανώς. Δεν είναι εκτιμήσεις, δεδομένα είναι, ξέρετε. Ναι, εντάξει. Δηλαδή ότι μας βρίζουν όλη η Ευρώπη, αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Εντάξει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε όντως σε ένα κρίσιμο σημείο των διαπραγματεύσεων
αλλά η χθεσινή συζήτηση στο Eurogroup, παρά τις πιέσεις, έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Διαφωνώ πάρα πολύ με όσα λέγονται για το αν η Ελλάδα ή όχι αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την Ευρωζώνη και την παγκόσμια οικονομία. Θα χαρακτήριζα, και δεν απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά, αλλά όσους τα λένε αυτά θα τους χαρακτήριζα αφελείς. Διότι λέτε εμείς, ότι εξακολουθεί να αποτελεί συστημικό κίνδυνο. Εμείς δεν έχουμε καμία πολιτική διάθεση να παίξουμε αυτή τη στιγμή με αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εμείς θέλαμε και θέλουμε μία βιώσιμη οικονομικά και κοινωνικά λύση για να μπορέσει η χώρα μας να βγει από την κρίση και να μην χρειαστεί να ξαναδανειστεί. Αλλά όλα αυτά τα εύκολα, ότι το ξέρουν από το 10 και έχουν οχυρωθεί και τα λοιπά, έχουμε ακούσει διάφορες απλουστεύσεις τα τελευταία 20 χρόνια του χρηματοπιστού, του λεγόμενου χρηματοπιστού. Λέτε δηλαδή ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, είναι και για την Ευρώπη. Είναι τεράστιο. Άρα εκεί πατάει η κυβέρνηση κατά τη γνώμη σας και πιστεύει ότι θα κερδίσει το στοίχημα. Η κυβέρνηση πατάει και στην ισχυρή λαϊκή εντολή και στο γεγονός ότι τα προβλήματα τα οποία έχει η ελληνική οικονομία είναι αποτέλεσμα και εσωτερικών παθογενειών που υπήρχαν για δεκαετίες, αλλά και μιας εγκληματικά αποτυχημένης συνταγής που εφαρμόστηκε και με τις κυβερνήσεις που είχαμε στην Ελλάδα και με όσα μας συμβούλευσαν οι σωτήρες μας από την τότε λεγόμενη Τρόικα. Και όλο αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα μόνο στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Ναι. Αποτελεί έναν, αν σκάσει και υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, προϊονίζει αρνητικές εξελίξεις για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Εγώ δεν γίνομαι μάτι κακών. Η Ελλάδα δεν θέλει. Ο Ισπανός, ο Πορτογάλος, ο Κύπριος θέλανε και μπήκαν σε μια ροή. Εσύ ως Έλληνας δεν θέλεις πια. Μα αφού δεν θέλεις με το ζόρι. Δεν θέλαμε και δεν θέλουμε. Ο Σόιμπλε μας λέει κάτι δημοψήφισμα. Μα κοιτάξτε παρακαλώ τώρα, διότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και αυτά τα οποία βλέπαμε στις τηλεοράσεις το 2010, που θα μπαίναμε στο μνημόνιο και θα βγαίναμε από το μνημόνιο το δεύτερο εξάμηνο το 2011. Το 2011 που θα βγαίναμε το 12, το 12 που θα βγαίναμε το 13, το 13 που θα βγαίναμε το 14. Γιατί τώρα και έφτασε, και έφτασε, και μα έφτασε. Ξέρετε ότι επί 6 μήνες και επί Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάω. Ναι. Η οικονομία έχει βουλιάξει έτσι. Το ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν τον κόσμο, ιδιωτικές. Και εσείς πάτε και προσλαμβάνετε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Καταρχήν δεν προσλαμβάνουμε. Πού είναι ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο καημένος. Μπορώ να σας πω εγώ τώρα. Να μπορώ να τελειώσω, γιατί σας διέκοψα προηγουμένως. Και επειδή μου δίνετε την ευχάριστη πάσα να μιλήσουμε για τον ιδιωτικό τομέα, να πούμε κάποια πράγματα καθαρά. Δεν ήμασταν εμείς, αλλά οι ιδεολογικοί μας αντίπαλοι που φτάσανε τους ανέργους στον ιδιωτικό τομέα 1 εκατομμύριο παραπάνω. Ξερδίδι. Δεν ήμασταν εμείς, αλλά οι ιδεολογικοί μας αντίπαλοι που κλείσανε 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και υγιείς. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θέλουμε να υπάρχει ανάπτυξη, θέλουμε να υπάρχει υγιής επιχειρηματικότητα, θέλουμε να υπάρξουν κεφάλαια και ευρωπαϊκά και διεθνή για να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί η πατρίδα μας, αλλά είμαστε αντίθετοι στα σχέδια της πειρατείας. Επενδύσεις, πήγατε ναι, ποτέ ένα πειρατεία, κομμάτι γλυκό όχι. Στον ιδιώτη απολυμμένο του Μάνεση. Να λέμε και τα ονόματα, γιατί εγώ λέω τα ονόματα, ο τα ΣΥΡΙΖΑ, πράγματα με το όνομά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έγινε πήγατε ένα ποτέ κόμμα, αγγλικό, αν έγινε ένα στους κόμμα, δημοσίους υπάλληλους τα πήγατε αγγλικά. Αν έγινε ένα κόμμα, αφήστε, κοιτάξτε, αυτό που κάνετε, το καταλαβαίνω ότι θέλετε να χαϊδέψετε κάποια ακροατήρια. Εγώ προσωπικά ένας, γιατί δεν έχω κανένα λόγο. Ένας λαϊκισμός χωρίς κόστος. Αλλά θέλω οι να πάω στην ΕΡΤ, να σου πω κάτι, να τελειώσω, να τελειώσω και θα τα πείτε. Εγώ κανένα δεν έχω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε ένα κόμμα του 4 στο 36%, γιατί τον ψήφισαν οι 1 εκατομμύριο άνεργοι που η δική σας πολιτική έστειλε στο περιθώριο της κοινωνίας. Ο άνθρωπος δημοσιογράφος. Όχι, δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά, αναφέρομαι στην πολιτική την οποία και τα έσουρα και στη Νέα Δημοκρατία επίσης. Λοιπόν, δεν το γνώριζα. Και τα έσουρα, λέω, και στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εννοείται, ναι, και τώρα τα ξέρουμε. Ναι, και γλώσσα λανθάνουσα, τα λάθη είναι για να διορθώνονται. Όπως και στον Παπανδρέο, έτσι. Και ήταν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες οι οποίοι με το δικό μας σχέδιο έχουν τη δυνατότητα να αναπνεύσουν. Και αυτό που λέω δεν είναι μόνο λόγια. Εμείς φέραμε το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις που χιλιάδες πολίτες που με την αδικία και την κραυγαλαία πίεση που δεχτήκανε τα προηγούμενα χρόνια έχουν υπαχθεί σε αυτή τη ρύθμιση. Τώρα, εντάξει, και πλέον, γιατί βλέπουν εδώ, το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αυτά δεν είναι λόγια. Αυτά είναι έργα. Γιοργαντάς. Κύριε Γιοργαντά, να δούμε λοιπόν τον κύριο Γιοργαντά και τον κύριο Ζαχαριάδη στον αέρα. Τι απαντάτε στις παρατηρήσεις του κ. Ζαχαριάδη?
Επειδή αναφερθήκαμε λίγο στον ιδιωτικό τομέα γενικότερα και σε αυτούς που ταλαιπωρούνται, να πω μόνο μια κουβέντα πριν πω ό,τι άλλο ήθελα να πω. Κάτι πολύ εύκολο, πολύ απλό, το οποίο ανακοινώθηκε πάρα πολλές φορές από την πλευρά της κυβέρνησης και το οποίο το ανεμένει όλος ο κόσμος, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί εδώ και 3,5 μήνες δεν έχει έρθει ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η προηγούμενη κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μάλλον, επί 7 χρόνια είχαν προστασία της πρώτης κατοικίας. Έμεινε ένα κενό τρίμηνο από τον Ιανουάριο, ψέματα, δίμηνο από τον Ιανουάριο μέχρι και το Φεβρουάριο, να πω εγώ τις εκλογές. Εδώ και 3,5 μήνες υπάρχει δυνατότητα για αυτήν την ρύθμιση, η οποία δεν έρχεται. Για να δείξω τελικά και να συμφωνήσω ότι ως προς τον ιδιωτικό τομέα, ως προς αυτούς οι οποίοι έχουν ταλαιπωρία από τα δάνειά τους, από τα κόκκινα δάνεια τους, εγώ να μην πω για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, να πω απλά για το πάγωμα των πληστηριασμών ως ένα πρώτο βήμα μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Τι έχουμε καταφέρει εδώ και 3,5 μήνες. Ούτε συμμαχίες έχουμε καταφέρει να έχουμε στην Ευρώπη. Ούτε τη ρευστότητα έχουμε καταφέρει να ενισχύσουμε, ούτε βήματα που οδηγούν προς συμφωνία εγώ αντιλαμβάνομαι. Φτάσαμε μετά από 3,5 μήνες διαπραγματεύσεων να παρακαλάμε στο χθεσινό, προχθεσινό Eurogroup για μία δήλωση. Για μία δήλωση ότι πάμε καλά. Αυτό είναι ανησυχητικό. Μετά από 105 μέρες, χθες είμαστε ικανοποιημένοι ότι πήραμε μία δήλωση ότι πάει καλά η διαπραγμάτευση. Αυτό ήταν το ικανοποιητικό. Και ενώ κάποιες φωνές λέγανε ότι δεν πρέπει να πάμε σε αυτή την. Πρέπει να απειλήσουμε με τη μη πληρωμή της δόσης, έτσι ώστε να έχουμε μια πολιτική λύση στο γύρο το προχθεσινό, τελικά επιλέχθηκε η πληρωμή μάλιστα της δόσης να γίνει την παραμονή. Έχουμε μια συμφωνία. Έχουμε μια συμφωνία που έγινε. Λέτε ότι κακώς πληρώσαμε τη δόση. Καλώς την πληρώσαμε. Απλά να μην ακούγονται και κάτι παλικαρισμοί τις προηγούμενες μέρες ότι δεν πρέπει να την πληρώσουμε και τελικά να την πληρώνουμε μάλιστα την παραμονή. Υπάρχει μια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Είναι της 20 Φεβρουαρίου. Είναι μια συμφωνία δική σας. Είναι μια συμφωνία που αυτή τη στιγμή είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτήν. Δεν έχουμε τη ρευστότητα που θα χρειαζόταν να έχουμε για αυτό το διάστημα. Έχουμε βάλει μόνοι μας, έχουμε εγκλωβιστεί σε κόκκινες γραμμές ότι πρέπει να υπάρχει η συμφωνία των εταίρων μας για να πάρουμε οποιοδήποτε μέτρο δημοσιονομικό για να ακυρώσουμε οτιδήποτε προηγούμενο και θεωρώ ότι έχουμε εγκλωβιστεί. Και γιατί έχουμε εγκλωβιστεί, έχετε εγκλωβιστεί μάλλον στη διαδικασία. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να γίνει και γίνεται πιστεύω μια παράλληλη σκληρότερη διαπραγμάτευση με το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν είναι μόνο να γίνει μια συμφωνία, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρέπει να έρθει στη Βουλή και να επικυρωθεί. Και εγώ κρατάω αμφιβολίες επί. Προσέξτε, και θα έχουμε και εφαρμοστικούς νόμους. Να αντιμετωπίσουμε είναι αυτέ τι επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όχι οι πιέσεις των Γερακιών και του Σόιμπλε. Δεν με πείθει αυτό και δεν το βλέπω λίγο. Και πολύ ρεαλιστικό. Αυτό περί τα Γεράκια, περί το Σόιμπλε, περί της Μέρκελ, η οποία τελικά έγινε η πιο τακτική συνομιλήτρια του κυρίου Τσίπρα, έγινε η Μέρκελ. Κακό και αυτό. Όχι, να τα αφήσουμε όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει. Δηλαδή πρέπει να μιλάμε με τον κύριο Κοστέλο που είναι υπάλληλο κυρία Μέρκελ. Με ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, 100. Για πείτε μου. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. 100 τεχνοκράτε στον από τα ελληνικά Σύπρας. Υπουργεία πηγαίνουν έρχονται στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι καλύτερο. 100 τεχνοκράτες. Μιλάμε με τον κύριο Κοστέλο που είναι στο ίδιο επίπεδο. Ναι, κύριε Βορφάκη, δεν είναι τόσο διαφορετικό. Κύριε μιλάμε με τον κύριο Σόιμπλε. Ο κύριο Τσίπρας μιλάει με την κυρία Μέρκελ. Δεν μιλάμε κανέναν τώρα. Είναι τα πράγματα. Έχω έρθει σήμερα στο πάνελ. Επίκειται η αλλαγή του. Βλέπετε κάποιο αποτέλεσμα. Άμα βλέπει κάποιο αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι το πολιτικό κεφάλαιο, η δυνατότητα που είχε αυτή η κυβέρνηση μέσα στην Ευρώπη να διαπραγματευτεί πέντε πράγματα έχει καταφέρει να έχει αξιώσει τελικά η ίδια τον ρόλο της, τη δυναμική της, την αξιοπιστία της. Αυτό βλέπω δυστυχώς αυτούς τους 3,5 μήνες και επίσης δεν νομίζω ότι είναι και ένα θέαμα το οποίο με κάνει και ιδιαίτερα εθνικά υπερήφανο το να ξέρω ότι 100 τεχνοκράτες, να το πω έτσι, πάλι ανώτεροι των υπουργείων μας, 100 περίπου, 70 με 100 γράφουν οι εφημερίδες, που γενναιόρχονται με τα αεροπλάνα στις Βρυξέλλες, μπας και μπορέσουμε και έχουμε μια εικόνα που μπορέσουν να βοηθήσουν στην ιστορία της διαπραγμάτευσης. Τι πρόβλεψη κάνετε, κύριε Γιώργαντα? Εγώ κοιτάξτε λίγο, θέλω να ελπίζω. Εγώ πιστεύω πράγματι ότι ο κύριος Τσίπρας. Υπό αυτές τις συνθήκες. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας, με στροφή προς τον ρεαλισμό, ο οποίος είναι αναγκαίος για να είναι κάποιος αρχηγός ενός κόμματος και πρόεδρος μιας κυβερνήσεως και πρωθυπουργός χώρας, έχει αποφασίσει ότι πρέπει πράγματι με πολιτικό κόστος, γιατί είναι αναγκαίο όταν κυβερνάς να έχεις και πολιτικό κόστος σε κάποιες από τις αποφάσεις σου, να φέρει μια συμφωνία η οποία να είναι βεβαίως όσο το δυνατόν έτσι, το λιγότερο δυσμενής για την κοινωνία μας και για την οικονομία μας, αλλά σχεδόν να δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να επιβιώσει. Όμως τα ζητήματα είναι κατά πόσο τελικά αυτή η απόφαση του πρωθυπουργού
Υπάρχει σημείο σύγκλησης με τους εταίρους μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει, γιατί και οι εταίροι μας το δείχνουν με διαφόρους τρόπους, θέλουν να βοηθήσουν. Αλλά κρατάω μεγάλες επιφυλάξεις για το πώς η όποια αυτή συμφωνία θα μπορέσει να επικυρωθεί από την πλειοψηφία της κυβερνητικής παράταξης. Στοπ. Ερώτημα. Το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι τάσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ θα το δούμε. Θα μας τα πει ο κ. Ζαχαριάδης. Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει το κείμενο μιας τέτοιας συμφωνίας, νέας συμφωνίας με την Ευρώπη, που θα φέρει πιθανώς, και το ευχόμαστε όλοι να υπάρξει μια καταληκτική συμφωνία, που θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας? Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί εκ των προτέρων αυτό το πράγμα να τα προδικάσει και να το πει. Πρέπει να δούμε τη συμφωνία. Πρέπει να δούμε αυτή η συμφωνία τι δεσμεύσεις έχει για τη χώρα και τι επιπτώσεις έχει στην οικονομία και στους πολίτες. Πρέπει να δούμε πόσο διαφορετική είναι από τη συμφωνία την οποία είμαστε κοντά να κλείσουμε εμείς. Πρέπει να δούμε αν μπορεί να γίνουν διορθώσεις επί αυτής. Θέλω να πω ότι εγώ δεν θα δεχτώ να φορολογηθεί ακόμα επιπλέον ο ιδιωτικός τομέας απλά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να αποκαταστήσει όποιο πελατειακό κοινό. Εκλογικά εννοώ, είχε απέναντί του από τους εργαζομένους της ΕΡΤ μέχρι ό,τι άλλο είχε αποφασίσει να αποκαταστήσει. Δηλαδή, ήταν. Στην ΕΡΤ, τρεις από το. Εσείς τους είχατε διορίσει κάποιους ή το πάσο τα γνωστά. Τρεις ή τέσσερις εκ των υπαλλήλων της ΕΡΤ έχουν γίνει βουλευτές αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Γίνανε τρεις βουλευτές, είναι κακό, είναι αυτό. Έχετε δει ποιους είχατε εσείς? Η κυρία Καραμαλή, σε ποιο κόμμα είναι βουλευτής, για πείτε μου. Στη Νέα Δημοκρατία και ψήφισε ήδη την κατάρριξη. Πού ήταν η κυρία Καραμαλή? Η ίδια ψήφισε την κατάρριξη. Πού ήταν η κυρία Καραμαλή? Ψήφισε ίδια την κατάρριξη της ΕΡΤ. Γιατί το συνδέεται αυτό? Μα γιατί μου λέτε ότι έχουν γίνει βουλευτές. Η πελατεία του ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ΕΡΤ. Ακούστε λίγο. Λες και δεν ξέρουμε αυτή τι δημόσιο έχουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να κάνει το εξής. Θα μπορούσε να περιμένει τη συμφωνία για να είναι η συμφωνία αυτή όσο πιο ελαφριά γίνεται για την ελληνική κοινωνία και να μην προχωρήσει στο να εκπληρώσει όλες τις κομματικές της δεσμεύσεις απέναντι σε ομάδες Ελλήνων πολιτών ή κάνοντας. Δεν έχει δημοσιονομική επιβάρυνση, δεν το γνωρίζετε? Δεν έχει. Ποιο δεν έχει δημοσιονομική επιβάρυνση? Δεν έχει, το άτομο δεν έχει δημοσιονομική επιβάρυνση. Δεν έχει, όχι, δεν είναι με τον ανταποδοτικό. Τέλος θα είναι. Άρα πληρώνουμε εμείς. Δεν έχει δημοσιονομική επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό. Στην τσέπη μου έχει χαμηλή κυρία. Στην τσέπη μου, εγώ βγάζω και δίνω λεφτά στην ΕΡΤ. Πόσα βγάζετε και δίνετε, κύριε? Αστείευεστε. Πόσα βγάζετε? 10 ευρώ το χρόνο. 10 ευρώ το χρόνο. Πόσα έχει ένα πακέτο τσιγάρα, γνωρίζετε? Αστείευεστε. Πόσα έχει γνωρίζετε? Δεν πληρώνει κανένα σε μένα που δουλεύω στο ραδιόφωνο του Α. Να δίνουμε και 10 ευρώ. Εγώ δουλεύω στο ραδιόφωνο του Α. Πληρώνει κανένα. Δεν σα έχει επιδοτήσει το κράτος, δεν ξέρω στον τον Α τι γίνεται, δεν ξέρω στον Α. Με πληρώνει ο πολίτης εμένα τον Α για να δουλεύω εγώ? Αλλά δεν γιατί έχει, δύο μέτρα και δύο σταθμό δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει επιδοτήσει το κράτος. Γιατί να μην πάμε και εμείς στην ΕΡΤ δημοσιογράφη και να είμαστε ωραίοι? Διότι το κράτος επί δεκαετίες. Επιδοτήσει και τον Α λοιπόν και τον Μέγκα και τον Αντένα. Δεν έχει επιδοτηθεί το Μέγκα και ο Αντένα με χρήμα. Δεν ξέρω για Αντένα. Εγώ ξέρω για τον Α τον Αντένα. Όλα τα κανάλια. Όλα θα τα περισσότερα και, κανάλια λοιπόν και σε εμάς, τα περισσότερα που δουλεύουμε στον ειδικό τομέα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα δώσαμε από στη δημοσιότητα. Και δώσαμε στη δημοσιότητα. Αυτό με τα κανάλια κάντε το να τελειώνουμε. Φέρτε το νόμο για τα κανάλια να τελειώνουμε. Να μην το ακούμε. Γιατί δεν κόβετε το ανταποδοτικό τέλος, έτσι ώστε μία νέα ΕΡΤ να μπει στον ανταγωνισμό. Θα με αφήσετε να το πω. Τα περισσότερα κανάλια στην Ελλάδα είναι προβληματικές επιχειρήσεις οι οποίες χρηματοδοτούνταν από τις τράπεζες. Χωρίς οι όροι να είναι πάντα αυτά που έπρεπε και αυτά έχουν έρθει στη δημοσιότητα και όχι μόνο από βουλευτές της αριστεράς αλλά και από άλλους βουλευτές και επιδοτούνταν από τα χρήματα τα οποία μετά παίρναν οι τράπεζες από τον ελληνικό λαό. Άρα ένας λαϊκισμός ο οποίος λέει ότι δίνω 1,5 πακέτο τσιγάρα το χρόνο για να έχω μια ποιοτική εγώ δημοσιογράφο σε ένα ιδιωτικό μίντια. Θα δώσετε και στο ιδιωτικό μίντια από τη ΔΕΗ χρήματα, δεν ερωτώ. Είναι το ίδιο, δεν γιατί? Είναι το ίδιο το δημόσιο. Γιατί δεν αστείευεστε. Είναι. Γιατί δεν είναι. Γιατί έτσι... Αστείευεστε. Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ δεν ήταν διορισμένοι από το κόμμα. Ο πρόεδρος κόμμα, της... ποιο κόμμα? Τα κόμματα. Ποια κόμματα? Ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ από ποιο διορίζεται τώρα? Ποια κόμματα? Ο κύριος Τσακνής από ποιο διορίζεται? Ποια κόμματα? Μουσικοσυνθέτης ο κύριος Τσακνής. Γιατί δεν το λέτε ποιοι διορίζετε? Βέβαια το πω. Νέα Δημοκρατία παζίζεται. Νέα Δημοκρατία. Μα και τώρα εσείς. Γίνανε ΣΥΡΙΖΑ με τον Παπολίθηκαν. Αυτοί που αυτή τη στιγμή εργάζονται στην ΕΡΤ. ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι όλοι αυτοί που εργάζονται στην ΕΡΤ αυτή τη στιγμή το 80%? Αυτή η Πασόκ ήταν. Μωρέ να το γύρισα τώρα. Δεν το γύρισα. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή. Και τον κάθε κύριο Τσακνή. Πώ? Ο Τσακνή από ποιο διορίζεται? Συγγνώμη αγαπητέ μου κύριε. Τον κύριο Τσακνή εγώ δεν τον πληρώνω. Ναι, όπως πληρώνω.
πληρώνεται και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι πρωθυπουργός, όπως πληρώνεται και τους βουλευτές σας, όπως πληρώνεται και τους δημόσιους λειτουργούς. Θέλετε δημόσια τηλεόραση ή δεν θέλετε? Όχι, δεν θέλουμε. Θα καπνίσετε ένα πακέτο σιγάρα λιγότερα το χρόνο και θα έχετε δημόσια τηλεόραση. Ποια είναι η δημόσια τηλεόραση που θα έχουμε? Την προπαγάνδα. Πώς προεξοφλείτε? Επειδή ζήσαμε αυτή τη δημόσια τηλεόραση. Αν μου λέγατε θα γίνω πρόεδρος στην ΕΡΤ, θα προσελάμβανα όλους τους δημοσιογράφους. Είναι προπαγανδιστής ο κύριος Τσακνής? Αν τι είναι? Αν τι είναι ο κύριος Τσακνής? Τι δουλειά κάνει? Τι το λέτε αυτό? Τι είναι προπαγανδιστής? Δεν το ξέρω ότι είναι προπαγανδιστής. Τι δουλειά κάνει ο κύριος Τσακνής? Θα το καθαρίσουμε αν είναι προπαγανδιστής. Τι δουλειά κάνει ο κύριος Τσακνής? Προπαγανδιστής από ό,τι μου λέτε. Διακεκριμένος συνθέτης. Και είναι πρόεδρος της ΕΡΤ. Και τραγουδιστής. Είναι μια επιλογή της κυβέρνησης που κρίνεται. Και έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Ποιον θέλετε να βάλουμε? Για πείτε μου. Και προγράφος ήταν για μεγάλο διάστημα. Και έγραφε βεβαίως. Είναι ένας άνθρωπος που έχει σχέση με την αριστερά. Έχει σχέση με την τέχνη. Έχει σχέση. Ο Διονύσης ο Τσακνής γνωρίζει ότι δεν είναι στις κομματικές μας περγαμηνές. Αστείευεστε. Θυμάστε τα άρθρα στο left.gr και στην Αυγή? Δεν ξέρω. Δεν εγώ σας παρακολουθώ και είστε καλός δημοσιογράφος, αλλά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Τσακνής δεν έχει καμία σχέση με τις δικές μας κομματικές περγαμηνές. Ανατρέξτε στο αρχείο σας και πατήστε Διονύσης Τσακνής στο Google. Και Αυγή θα δείτε, θα δείτε ότι προέρχεται από άλλο πολιτικό. Εγώ δεν διαφωνώ για τον κύριο Τσακνή. Το δεύτερο είναι ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος του πολιτισμού και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κινηθεί στον χώρο τον ιδιωτικό της ελεύθερης αγοράς για πάρα πολλά χρόνια και έχει πετύχει. Πιστεύετε ποτέ ότι το BBC. Γιατί είπατε ότι θέλετε να είναι η ΕΡΤ ανεξάρτητη, έτσι? Ωραία. Πιστεύετε ποτέ το BBC, που κατά ομολογία είναι το πιο ανεξάρτητο media της Ευρώπης και από τα πιο ισχυρά, και θα έβαζε ποτέ μουσικοσυνθέτη πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου? Δεν ξέρω ποιον έχει πρόεδρο το BBC. Εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω. Δηλαδή, ο κύριος Σταγματάρχης, εδώ που τα λέμε τώρα, είναι μια πολύ σοβαρή επιλογή, πολύ σοβαρός άνθρωπος, έχει κάνει τη δουλειά. Ο Σταγματάρχης έχει κάνει δεκαετίες στη δημοσιογραφία, έτσι. Ναι. Και είτε ναι, διαφωνεί κανείς μαζί του πολιτικά ή όχι, πρέπει να πούμε ότι είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Ο οποίος έχει πορεία. Και έχει μια μεγάλη πορεία. Δεν μπορεί να το απορρίψουμε αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, εμένα το πρόβλημα τώρα δεν είναι ο κ. Τσακνής, γιατί και η ΕΡΤ θα έχει ψυχαγωγικό πρόβλημα. Το θέμα είναι το εξής, ότι και μπορεί ο άνθρωπος εκεί πέρα να τα πάει μια χαρά. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες μια ΕΡΤ η οποία διορίζει το κάθε κόμμα και κάθε κυβέρνηση του δικούς τους ανθρώπους. Κάντε στο κάτω-κάτω εγγραφής. Πώς διορίζετε τους δικούς κύριε Ζαχαριάδη? Γιατί το λέτε αυτό? Κύριε Ζαχαριάδη, εμείς πήραμε. Μα είναι η διοίκηση, είναι ο πρόεδρος, είναι οι θέσεις οι οποίες είναι διοικητικές. Το 100% μετοχών ανήκουν στο δημόσιο. Γιατί δεν κάνετε ένα διεθνή διαγωνισμό να έρθουν διεθνείς μάνατζερς ή από την Ελλάδα? Γιατί ή έχουμε μια βαρύτητα, έχουμε μια ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Γιατί γινόταν θέλετε να διοικείτε εσείς, πείτε το τώρα. Εμείς θέλουμε να διοικούμε την ΕΡΤ. Εγώ θέλω να διοικώ. Αν θέλαμε να το κάνουμε έτσι, θα λέγαμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι που είναι αυτοί, τι να κάνουμε, χάσανε και θα παίρναμε 2.000 ανθρώπους από την κομματική μας λίστα, όπως σε πολλές περιπτώσεις έκανε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Επειδή όμως τώρα το κάνετε εσείς, το ορίζει ο Πρωθυπουργός. Το έκανε το ΠΑΣΟΚ. Ας το ορίζει μια ανεξαρτητή για το ΠΑΣΟΚ. Το έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε αυτή την πολιτική. Μα πώς δεν κάνετε τον κύριο Τσακνή και τον κύριο Σταγματάρχη? Ο Τσακνής είναι στο κόμμα μας, ούτε ο κύριος Σταγματάρχης είναι στο κόμμα μας, ούτε ο ένας είναι στο κόμμα μας. Γιατί δεν κάνετε ένα διαγωνισμό να έρθουν 10 άνθρωποι οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά να διοικήσουν? Αυτό ρωτάω. Πάντως, επιτρέψτε μου, για να πάμε σε λίγο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Ζαχαριάδη, αυτό που διακρίνω να βγαίνει και να διατυπώνεται από διαφορετικές πλευρές και στο τραπέζι εδώ, από τους άλλους δύο κυρίους, ως κριτική άποψη προς την κυβέρνηση, είναι ότι η κυβέρνηση αντί να επιχειρήσει να δημιουργήσει νέο πλούτο για να περάσει μετά σε πολιτικές κοινωνικής αναδιανομής, τις οποίες εγώ, που προέρχομαι από την κεντροδεξιά, αν θέλετε, τις επιδιώκω και τις χειροκροτώ. Μιλάω για τις πολιτικές κοινωνικής αναδιανομής. Δεν δημιουργεί νέο πλούτο, αλλά τι κάνει? Παίρνει, επιχειρεί να πάρει, να υπερφορολογήσει κάποιες μεσαίες κοινωνικές κατηγορίες και στη συνέχεια προσπαθεί να ικανοποιήσει ομάδες που λένε οι κύριοι ότι αποτελούν κομμάτια της εκλογικής πελατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η μορφή η πολιτική. Εσείς αυτό τι απαντάτε? Αληθεύει ή όχι? Καταρχήν, όλη η τοποθέτηση την οποία κάνατε προηγουμένως την προσυπογράφω και είναι κάτι το οποίο μας ενώνει με ένα κομμάτι του συντηρητικού χώρου το οποίο ένιωσε τρομακτική αδικία και ασφυξία με όλα όσα συνέβαιναν στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι στη συμφωνία, έχω την πληροφόρηση δηλαδή, ναι, ότι στη συμφωνία που θα έρθει θα υπάρχει στην τελική συμφωνία και αναπτυξιακό κομμάτι και το κομμάτι το οποίο θα επιλύει με τεχνικούς όρους και πολιτικούς όρους το ζήτημα του χρέους.
Θέλω όμως να είμαι απολύτως. Στη συμφωνία του Ιουνίου, λέτε. Ναι. Αυτό που ονομάζει η αντιπολίτευση νέο μνημόνιο. Ο Ιούνιος από το Μάιο απέχει πλέον 20 μέρες. Θέλω όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, να μην κρυφτούμε και να είμαι απολύτως ειλικρινής. Ναι. Τα όσα κακά και άσχημα γίνανε τα τελευταία 5 χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κατορθώσει να τα βγάλει από το κεφάλι του και οι δανειστές είναι ιδιαιτέρως πιεστικοί σε αυτά μέσα σε 100 μέρες. Άρα λοιπόν, το δικό μας συμβόλαιο ειλικρίνειας με τον ελληνικό λαό πρέπει να λέει τι ζητήσαμε, τι μπορούσαμε, τι πετύχαμε, τι από αυτά που δεν πετύχαμε μέσα στις πρώτες 120 μέρες μπορούμε να τα πετύχουμε στο πρώτο εξάμηνο, στο πρώτο εννιάμηνο και στον πρώτο χρόνο. Και θα κριθούμε λοιπόν από την συμβατότητα των προεκλογικών μας δεσμεύσεων και της πολιτικής που θα υλοποιήσουμε, ναι, και είναι ακριβώς αυτή που είπατε, να αναπνεύσει η υγιής μεσαία επιχειρηματικότητα, να υπάρξει κίνηση στην αγορά, να υπάρξει ρευστότητα. Να δημιουργηθεί νέος πλούτος. Να δημιουργηθεί νέος πλούτος. Συσσόρευση. Πρωτογενή συσσόρευση. Να αλλάξει, πάμε σε αναδιανομή μετά. Να αλλάξει. Άμα δεν έχουμε πλούτο, τι θα διανύμουμε, κύριε Ζαχαριάδη? Τη μιζέρια. Να αλλάξει το δηλαδή, θα κοπανάμε στο κεφάλι με τον ένθια και με το σούπερ ένθια. Πώς λέμε, σούπερ αμόλυφθη. Θα τους κοπανάμε στο κεφάλι, θα παίρνουμε από τη μεσαία τάξη για να διορίζουμε στο δημόσιο. Χαθήκαμε. Όχι, δεν πρόκειται. Χαθήκαμε αν γίνει. Δεν πρόκειται και περί αυτού. Και εάν φτάσουμε σε μια φάση που δεν μπορέσουμε να βγάλουμε τον ένθια από πάνω μας. Και να ξέρετε ότι πρέπει να βγει, γιατί ο κόσμος θα δώσουμε τη μάχη. Αναστενάζει. Τη εγώ θα έλεγα και επί Νέας Δημοκρατίας τα ίδια. Δεν έχουμε η αλλάξει. Η Νέα Δημοκρατία γονάτισε πολιτικά εξαιτίας του ένθια. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν έχω αλλάξει γνώμη ότι ο ένθια είναι ένας βάρβαρος ισοπεδωτικός φόρος. Γιατί δεν το καταργείτε, πέστε μου. Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Διότι αυτό που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του. Υπάρχουν την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν πράγματα στα οποία μπορούμε να κερδίσουμε σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί και υπάρχουν πράγματα στα οποία υπάρχουν ασφικτικές πιέσεις για να υπάρξει και ιδεολογικό τσαλάκωμα της δικής μας κυβέρνησης. Συγγνώμη, τα δεδομένα δεν τα ξέρετε. Αν μου επιτρέπετε λίγο, συγγνώμη. Υπάρχει κάποιος εφηβιασμός στα δεδομένα τα οποία ξέρετε τα οικονομικά. Δεν ξέρετε ποια είναι τα δεδομένα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις χώρας. Υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που ανατρέπει αυτό το σχεδιασμό σας, οπότε κρατάτε τον ένφια. Να το καταλάβω. Θα σας πω. Καταρχήν με βάση αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Ελστάτ και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας δεν ήταν 1,5%, ήταν 0,6%. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Μόνο αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι σημαντικό. Και γι' αυτό υπάρχει βεβαίως απάντηση και ξέρουμε ότι είναι η απάντηση όλοι εκεί που δεν μπορούν να γίνει. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν προϊόν της διαπραγμάτευσης της οποίας κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά εσείς κάνατε ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Με αυτό το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης παρασύρατε έναν κόσμο. Να τελειώσω, διότι εγώ δεν έχω. Ξέρετε σε τι διαφέρουμε. Καλά, σε αυτό δεν φταίω. ΣΥΡΙΖΑ, φταίω ο κόσμος που ψήφισε. Μεταξύ άλλων. Σε επέλεξε, ναι, αλλά. Συγγνώμη, αυτό που τοποθετείτε ενώ δεν μπορεί να σταθεί στο. Το λέω να σου πω κάτι. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι ο κόσμος φταίει, ο κόσμος φταίει. Εμείς δεν χαϊδεύουμε τις επιλογές της κοινωνίας πάντοτε. Αλλά πρέπει να τις σεβόμαστε. Και πρέπει να σεβόμαστε. Σεβόμαστε και η πολιτική τάξη της Ελλάδας, τις επιλογές της κοινωνίας. Είπα σταματήστε τους πληστηριασμούς αύριο. Αυτό δεν στοιχίζει τίποτα. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Εμένα έχει σημασία για μένα αυτό που το λέω. Γιατί δεν σταματάτε τους πληστηριασμούς τώρα? Πέστε το μου. Δεν με αφήνετε να τελειώσω. Γιατί να σταματήσετε? Γιατί δεν σταματήσετε? Γιατί δεν σταματήσετε? Είχαν σηκώσει σημαία που εμείς δεν τους σταματάμε. Ο έτοιμος και ο νοικοκύρης που πήγε πλήρωνε δόσεις βλάκας. Ήταν προεκλογική τους δέσμευση. Επιτρέψτε μου να σας πω. Αυτός που πληρώνει τη δόση του κανονικά, το 500 ή το 700. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Εγώ μιλάμε σε σχέση με τις δεσμεύσεις. Είναι ηλίθιος είναι. Γιατί πληρώνει κανονικά την τράπεζα, δεν πάει αυτό να σκάσει. Εντάξει, μιλάμε για αυτό που δεν μπορεί να πληρώσει. Όταν έχουν φτάσει οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο στα 75 δις, να λέμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι πριν την κρίση ήταν φυσιολογικοί άνθρωποι, νοικοκύριδες, πληρώνανε, ήταν μια χαρά. Και ξαφνικά τους τη βάρεσε από το 2010 μέχρι το 2015 και γίνανε ηλίθιοι. Δεν γίνανε ηλίθιοι. Αν θέλετε να σας αντιστρέψω, μάλλον ηλίθιοι ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι θα σωθούμε με τα προγράμματα αυτά που φέρανε και περάσανε 5 χρόνια και δεν έχουμε σωθεί. Να με συγχωρείτε κιόλας. Διότι η κυρία την οποία την πίεζε η τηλεόραση και η τράπεζα
και ένα σύστημα ζωής να πάρει δάνειο. Ω, δεν φταίει τηλεόραση και τράπεζα τώρα. Δεν φταίει τηλεόραση και τράπεζα. Φταίει αυτό που έπαιρνε 700 ευρώ και ήθελε να πάρει δάνειο να πάει στη Νέα Υόρκη ταξίδι. Εδώ δεν έχουμε αποθεματικά. Δεν έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν αυτά τώρα. Μα τι λέτε. Δεν υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη τα διακοποδάνεια που σπρώχνανε στην Ελλάδα. Μα συγχωρείτε τώρα. Κάποιος που ήθελε να αγοράσει BMW και Mercedes. Ενώ δεν του φτάνει η τσέπη τώρα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ζήσαμε σε μία φούσκα. Ζήσαμε σε μία φούσκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μα φούσκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε μία φούσκα. Ζήσαμε πολύ πιο πάνω. Βεβαίως. Και δημιουργήσαμε προσδοκίες πολύ πιο πάνω από τις πραγματικές δυνατότητές μας. Απλώς η προσγείωση ήταν εξαιρετικά γρήγορη και τρομακτικά ανώμαλη. Και άδικη. Συμφωνώ. Και γκρεμίστηκαν όνειρα, προσδοκίες του κόσμου μια ζωή ολόκληρη. Με πολύ άσχημο τρόπο. Η λύση τότε. Προσαρμογή έπρεπε να υπάρξει, αλλά όχι τόσο βίαιη. Τόσο βίαιη, τόσο άσχημη. Τη λύση για μένα την είπε ο Ντομινίκ Στροσκάν στον απαράδεκτο Γιώργο Παπανδρέου, που αυτός διέλυσε τη χώρα. Την εσωτερική υποτίμηση, λέτε. Όχι. Ο Στροσκάν είπε σε μια μυστική συνάντηση που είχε με τον Παπανδρέου, που για μένα αυτός είναι ο υπεύθυνος της αυτής που τα όσα περνάμε. Του λέει το Δεκέμβριο του 2009 σε μια μυστική κουβέντα, το είπε ο Ντομινίκ Στροσκάν. Ναι. Ότι το πρόβλημά σου είναι απλό, δεν χρειάζεται να έρθει στο Δουνουτού. Θα πωλήσει 150.000 δημοσίους υπαλλήλους. Τι είναι το πρόβλημά σου αυτή τη στιγμή? Ότι το πουγγί του κράτους δεν έχει να πληρώσει λεφτά, σωστά. Μάλιστα. Έχει πρόβλημα η ιδιωτική επιχείρηση το 2009. Υπήρχε μια ιδιωτική επιχείρηση που να έχει πρόβλημα το 2009. Και δεν το θυμάμαι εγώ. Τα μίντια πληρώναν κανονικά. Εμείς βλέπουμε στα μίντια. Εγώ δεν άκουσα ποτέ το 2009 η ιδιωτική επιχείρηση να μην έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πρόβλημα το έχει το κράτος. Mm-hmm. Τότε ο Παπανδρέου πρέπει να αντιδράσει άμεσα, καλός κακός, και να προχωρήσει σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Άρα γιατί δεν αποκαλέσατε, έγινε και μας μπάλα. Άρα γιατί αποκαλέσατε ηλίθιους τους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι πήραν ένα δάνειο από την τράπεζα για να αγοράσουν ένα σπίτι? Γιατί όταν βγάζεις το μήνα 1.500 ευρώ και δανείσαι για να πληρώνεις 1.000 ευρώ. Όταν σου πάνε μετά το μισθό στα 750 ευρώ δίθεν για να σωθεί η χώρα, τι γιατί είναι τότε? Όταν παίρνεις 1.500 ευρώ στα 1.000, τι είσαι δηλαδή, έξυπνος? Όταν παίρνεις 1.500 ευρώ και δίνεις 1.000 στο δάνειο, το μήνα τι είσαι, έξυπνος? Ναι, όταν μια τράπεζα χορηγεί δηλαδή ένα δάνειο. Δεν ξέρω πόσο είστε γνώσεις των τραπεζικών κομμάτων. Εγώ τα έχω μελετήσει. Σας λέω όμως ότι μια τράπεζα για να δώσει δάνειο πρέπει να βλέπει και τις εγγυητικές. Εδώ. Τις εγγυητικές να βλέπει. Δηλαδή, συγχωρείτε, δεν βλέπει. Πώς δίνει μια τράπεζα δάνειο? Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω σε μια τράπεζα να πάρω 300 χιλιάρικα, να πάρω τον κύριο Παναγιωτόπουλο, να πάμε διακοπές και να γυρίσουμε. Και μετά να λέμε, αχ, κρίμα, αυξήθηκε το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια και τις επισφάλειες. Παίρνει κάποιο μισθό 1.500 ευρώ. Μάλιστα. Και δίνει 1.000 ευρώ το μήνα δώσει. Ναι. Ποιος του το χορήγησε αυτό το δάνειο? Ποιος του το χορήγησε? Σοβαρά, ποιος του το χορήγησε? Λοιπόν, νομίζω. Έξυπνοι άνθρωποι δεν είμαστε. Κύριοι, δεν είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Απλά δεν είμαστε ηλίθιοι. Μα ηλίθιοι είμαστε. Φυσιολογικοί άνθρωποι που θέλουμε φυσιολογικά να ζήσουμε. 1.000 ευρώ στα 1.500. Όχι. Κύριε, παρακαλώ. Τώρα. Παρακαλώ. Δεν και τώρα. Καλά ότι φταίει ο πολίτης. Η τράπεζα δεν φταίει. 100% φταίει ο πολίτης. Εντάξει, κύριε, παρακαλώ. Ευθύνες. Και που μας ψήφισε. Κύριε, ευθύνες υπάρχουν παντού. Και στον πολίτη. Όχι όμως στον πολίτη. Όχι κυρίως στον πολίτη. Υπάρχουν και στον πολίτη. Δεν είναι ώρα ευθυνών. Εγώ θέλω. Αυτό ακριβώς. Εγώ θέλω να μην κυνηγάμε την ουρά μας. Να μην κάνουμε κύκλους και κυνηγάμε την ουρά μας. Αυτά έγιναν. Θα τα αποτιμήσει και ο ιστορικός του παρόντος και του μέλλοντος. Σημασία είναι πώς θα βγούμε από το σημερινό τέλμα. Πώς θα βγούμε μπροστά. Θεωρώ ότι το μπορούμε, το εύχομαι, το ελπίζω. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά. Τι συμβαίνει με τον Γιάννη Στουρνάρα? Υπάρχει ανοιχτός πόλεμος μεταξύ της Κουμουνδούρου και της Τραπέζης Ελλάδος? Και σε τι θα οδηγήσει αυτός ο πόλεμος? Αυτά και πολλά άλλα σε λίγο.